Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι και πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Χαίρετε. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε την 8η αγωνιστική των play-off και την 6η των play-out, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Αυτή τη φορά και με play-off και με play-out. Είχαμε πάρα πολλές επιλογές. Ξεκινάμε θέση του ονοματοφύλακα, Κουέστα από τον Άρη. Σου βάλω δύσκολο από τώρα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Κουέστα. Okay, έχει το πέναλτι. Έχει το πέναλτι, έχει πάρα πολλές φάσεις ο Όφη. Έχει βέβαια Όφη και τον Βάιλι που στο πρώτο ημίχρονο όσο πιέστηκε ήταν πολύ καλός. Σωστά. Υπάρχει ο Μέγερη που σώζει του Γέντεσικ την ευκαιρία στο τέλος, στο Βόλος Ατρόμητος. Υπάρχει ο Πασχαλάκης που κάνει μια επέμβαση όμως. Πολύ σημαντική βέβαια και πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά τα γυριστά του Χασάν τα έκανε ο Ντιέγκο Κώστα πριν από αυτόν, να ξέρεις. Οπότε ναι, δεν ξέρω. Εσύ διάλεξες Κουέστα. Διάλεξα Κουέστα, ναι. Έκανε τρομερή εμφάνιση. Έχει πιάσει και πέναλτι που θεωρητικά και πρακτικά είναι η πιο δύσκολη επέμβαση αν ναι. Κρίνουμε. Συνολικά, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα το δεχτώ. Απλά έχουμε πολλούς υποψήφιους που έκαναν πολύ καλές εμφανίσεις. Κουέστα λοιπόν στη θέση του ονοματοφύλακα. Συνεχίζουμε με τους αμυντικούς. Δεξιά ο Τζανακάκης του Πανετολικού. Αριστερά ο Γιαννούλης του ΠΑΟ. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Τσιγκρίνσκι και Μιχάη. Έτσι, για τον Τσιγκρίνσκι τα λέμε συνέχεια. Πάλι γκολ. Πάλι γκολ, ακριβώς. Και τα δύο μας στόπερ πάλι γκολ. Και ο Μιχάη και ο Τσιγκρίνσκι. Έχει ξεφύγει και ο Τσιγκρίνσκι από τους αμυντικούς και από τον Θεοχάρη, αν κάνω λάθος, του Παναθηναϊκού για να βάλει την κεφαλιά. Ο Μιχάη έχει γκολ. Ο Γιαννούλης από αριστερά είχε βέβαια ίσως να μπει και στη σκιά του Μπίσεσβάρ, όσο ήταν και αυτός από αριστερά και έπαιρνε τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ, αλλά έκανε τις προωθήσεις του όπως τις συνηθίζει. Περισσότερο ήταν back half extreme, γιατί είτε έπαιξε 3-4-3 ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν ήταν καθαρό αριστερό μπακ ο Γιαννούλης, ουσιαστικά έπαιξε όλη την πλευρά. Και ο Τζανακάκης του Πανετολικού. Ο οποίος είναι... έβαλε και ένα τρομερό γκολ. Παρεπιπτόντως μπορεί να μπείτε στο site Super League και να το ψηφίσει τόσο Nivea Men Best Goal. Και έκανε το 2-0 που ουσιαστικά ήταν και το σκορ που κράτησε τον Πανετολικό. Στην ομάδα κατηγορία. Που ξεχώρισε ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε ναι, μπαίνει στην δεκάδα. Πάμε στους 4 μέσους. Δεξιά Φετφατζίδης ξανά. Αριστερά ο Πέντρος Μάνταλος. Και ναι. Στον άξονα τον Χαφ, ο Ντίας του Πανετολικού και ο Μαουρίτσιο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μάνταλος, αρκετά καλό παιχνίδι. Και άλλη assist. Assist, βέβαια έχει κάνει αρκετά λάθη ο Ζαγαρίτης. Δηλαδή στην κόντρα προσπάθησαν να έχουν και στις προσπάθειες που πήρε ο μικρός του Παναθηναϊκού, έκανε λάθη τα οποία ο Μάνταλος για την εμπειρία του δεν μπορούσε να τον αφήσει. Φετφατζίδης πάλι έχει τον γκολ, ωραίο πλασέ, χαμηλό, ωραίο σε δημιουργία τον γκολ του Άρη. Από εκεί και πέρα ο Ντίας του Πανετολικού, ακόμη ένας δεκριθέντας για τους αγρινιώτες. Πιθανότατα και... το καλύτερο του γηπέδου στο μάτς στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Και ο Μαουρίτσιο στα πολύ καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ στο Φάλιρο ήταν ξανά. Θα διάλεγες μπίσες βαρεσί. Θα διάλεγα μπίσες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο έχει κάνει ένα πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι ναι. Και ανασταλτικά και δημιουργικά και γι' αυτό επέλεξα τον Βραζιλιάνο. Μ' άρεσε ο μπίσες γιατί είχε και ουσία στο παιχνίδι του. Ήταν αποτελεσματικό και στι τρίπλε, είχε και τι τελικέ του. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Επιθετικό δίδυμο, εδώ πέρα νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολλές αντιρρήσεις. Μανούσος από τον Ατρόμητο, hat-trick σε 44 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Ολιβέιρα ξανά από την ΑΕΚ. Ολιβέιρα, ακόμα και το πλασέ που κάνει, που είναι εύκολο γιατί βγαίνει απέναντι από τον Διουδί, είναι πλασέ ποιότητας. Το γκολ που πετυχαίνει, το δεύτερο για την ΑΕΚ. Ο Μανούσος έχει το hat-trick. Έχει την εξυπνάδα να αφήσει την μπάλα στο γκολ που βάζει ο Ντεπό, αν δεν κάνω λάθος, στο τομί του. Αλλά ήταν offside. Έχει συμμετοχή στη φάση, ναι, γιατί πάει να τρέξει πάνω στον τραφλάκα. Είναι καλό. Ωραία τελειώματα, ωραίες κεφαλές. Ρεκόρ καριέρας, συνολικά φέτος στον Ατρόμητο. Αλλά ναι, αφού πήρε και την νίκη ο Ατρόμητος και δεν τα έκανε θάλασσα στο τέλος, του βγήκε σε καλό γιατί έχει να θυμάται πολύ καλά το μάτσο. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγουμε την καλύτερη από την αγωνιστική που μας πέρασε. Πάμε. Πρώτη στιγμή. Το γκολ του Μιχάη και ο πανηγυρισμός του μικρού είναι ένα πολύ σημαντικό διπλό για τον ΠΑΟΚ. Σπάει το αίτητο του Ολυμπιακού που έγραψε 43 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα. Δεν θα κάνει αίτητο πρωτάθλημα Ολυμπιακός και ταυτόχρονα είναι ένα πολύ σημαντικό διπλό γιατί ο ΠΑΟΚ παραμένει στους 3 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ για την κατάληψη δεύτερης θέσης. Νομίζω γενικά δίκαιο και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ βάσει της εικόνας του στο Φάλιρο. Είναι και η ψυχολογία μετά την όλη υπόθεση από το ΚΑΣ. Είναι και το κυνήγι πλέον της δεύτερης θέσης. Νίκησε βέβαια η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, οπότε ακόμα συνεχίζουν την κόντρα τους. Δεύτερη φωτογραφία από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Πανετολικός, ο τελικός μέσα εισαγωγικά για την παραμονή στην κατηγορία. Τον κέρδισε ο Πανετολικός, απαρηγόρητη παίκτη του Πανιωνίου μετά το τέλος του αγώνα. Βρέθηκαν ωστόσο
οι παίκτες του Πανετολικού για να τους παρηγορήσουν. Στη φωτογραφία είναι ο Τζανακάκης με τον Σταυρόπουλο. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Βασικά είναι ό,τι πιο δυσάρεστο για να ποδοσφαιριστεί το να πέφτει η κατηγορία. Δεν έχει πέσει ακόμα. Απλά έχασαν πολλές από τις πιθανότητες να τους κρατήσουν. Είναι αυτό που η ελπίδα βλέπει ότι λιγοστεύει, οπότε σου βγαίνει και το συνέστημα. Εξαιρετικές φωτογραφίες, ωραίο το fair play, ωραίος ο επαγγελματισμός και αλληλεγγύη. Νομίζω και ο Κόρμπος είχε πάει προς το τέλος του αγώνα στη λήξη στους οπαδούς και μιλούσαν. Είναι ωραία αυτά, αλλά ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Τρίτη φωτογραφία από το μάτς που κάποιοι δεν το θυμούνται καν ότι έγινε. Λαμία Λάρισα 1-0. Παρ' όλα αυτά, μας μένει φωτογραφία από το ζέσταμα που είναι ο Αλέξης Κούγιας με βερμούδα και κάνει γκελάκια με την μπάλα με τους παίκτες της Λαμίας κιόλας, ούτε καν με τους παίκτες της Λάρισας. Τι να πούμε, καλοκαίρι είναι. Με τη βερμούδα θα πας στο γήπεδο. Βαθμολογικά διάφορο το μάτς. Ακριβώς. Είσαι και στη θέση που είσαι, ωραία. Μπορείς να κατέβεις λίγο κάτω, να παίξεις λίγη μπάλα και με τους αντιπάλους. Δεν κάνει κακό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια χαρά, είναι ωραίο, ευχάριστο στιγμιότυπο. Και πού έχεις πάει ανάμεσα στα τρία? Είμαι ανάμεσα στους δύο, Μιχάη και Τζανακάκη και Σταυρόπουλο. Δηλαδή σε Καραϊσκάκη και Νέα Σμύρνη, θα ήθελα τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω. Νομίζω θα πάω Τζανακάκη. Θα πάω Τζανακάκη, είναι λίγο πιο δυνατή στιγμή. Ο Μιχάη καλός στο γκολ, ναι, ο ΠΑΟΚ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Αλλά το άλλο είναι πολύ πιο ιδιαίτερο συναισθηματικά. Είναι όμορφο πέρα από την κόντρα τους στο γήπεδο. Οπότε αυτό που ένας αθλητής θα στηρίξει τον άλλον και θα πάει να τον σηκώσει την ώρα που είναι στο χορτάρι. Και στο έδαφος και στο πάτωμα που λέμε όταν είναι από την στεναχώρια του, είναι καλό, είναι δυνατό. Οπότε πάω εκεί. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, η αγκαλιά του Τζανακάκη του Σταυρόπουλα από το μάτς του Πανιωνίου με τον Πανετολικό. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Για πρώτη φορά θα βάλω δύο και όχι έναν. Δεν μπορούσα να διαλέξω με τίποτα να ξεχωρίσω κάποιον από τους δύο. Μπορείς να φανταστείς ποιους? Σίγουρα είναι ο Μιχάη. Σωστά. Και ο άλλος ποιος είναι? Είναι ο Τζανακάκης. Ήταν ο MVP του Πανετολικού στον τελικό που είπαμε για την παραμονή στην κατηγορία. Είναι πολύ σημαντικά τα διπλά και των δύο ομάδων. Ισχύει. Γιατί ο Πανετολικός εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκης. Έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού. Κρατάει το δικό του από την περσινή σεζόν ως αίτητος πρωταθλητής και ταυτόχρονα κρατάει και το συν 3 από την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά διπλά, οπότε δεν μπορούσα να καταλήξω σε κάποιον από τους δύο λίγο παραπάνω. Και οι δύο για μένα είναι οι MVP της αγωνιστικής. Δεν ξέρω τι θα διάλεγα. Ναι, έτσι όπως το θέτεις, πολύ σημαντικό και του Μιχάη και ο Τζανακάκης έκανε αυτό που έπρεπε στην παραμονή του Πανετολικού. Τώρα τι είναι πιο σημαντικό, Champions League ή παραμονή? Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούσα σε ζυγαριά να τους βάλω. Στα μισά το βράδυ. Στα μισά το βράδυ λοιπόν, MVP της αγωνιστικής και ο Εννέα Μιχάη από τον ΠΑΟΚ και ο Μανώλης Τζανακάκης από τον Πανετολικό. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.